Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε τώρα θέματα που αφορούν την κίνηση αλλά και την πιθανή καλή ρευστότητα της αγοράς, Γιώργο. Θα πάμε λίγο στο νομό της Ευρυτανίας και θα έρθουμε και στην Φθιώτιδα μετά και τη Λαμία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον Δήμαρχο Καρπενησίου. Γιατί δίνει κίνητρα ο κ. Σουλιώτης και ο Δήμος στους νέους επιχειρηματίες. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας από το Καρπενήσι. Σας ακούμε. Πρόγραμμα κινήτρων, λοιπόν. Πρόγραμμα κινήτρων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Για μας εδώ η ανεργία είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Στα πλαίσια αυτού του προβλήματος και σε μια προσπάθεια που κάνουμε να ενεργοποιήσουμε νέους να επιχειρήσουν στον τόπο μας, έχουμε αποφασίσει σαν Δημοτική Αρχή και λέμε ότι όποιος νέος κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση, νέα επιχείρηση στο Δήμο Καρπενησίου και είναι κάτω από 45 χρονών, τον απαλλάσσουμε για 3 χρόνια από τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους, ακόμη και από τα τέλη ίδρυυσης. Πείτε το πάλι, Δήμαρχε, για πόσο καιρό? Για 3 χρόνια. Ανεξαρτήτως... Για τα πρώτα 3 χρόνια μιας επιχείρησης, ναι, τον απαλλάσσουμε από τους δημοτικούς φόρους, τα δημοτικά τέλη, ακόμη και από τα τέλη ίδρυυσης. Δείχνουμε έτσι έμπρακτα στον νέο που θέλει να γυρίσει στον τόπο του, που θέλει να επιχειρήσει στον τόπο μας, ότι είμαστε δίπλα του και πέρα από την βοήθεια που του δίνουμε στις διοικητικές υπηρεσίες, μέσω των διοικητικών υπηρεσιών μας και μέσω των προσπαθειών μας να τον βοηθήσουμε να στήσει την επιχείρησή του, τον απαλλάσσουμε και από αυτά τα τέλη. Καταπληκτική πρωτοβουλία, Δήμαρχε. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, εδώ που είμαστε προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα πάντα. Αν έρθουν και οι ρυθμίσεις και βοηθήσουν έτσι ώστε να μην γίνει αυτόματη αφέμαξη, νομίζω ότι θα αποδώσει το μέτρο, Δήμαρχε. Ελπίζουμε σε αυτό και ελπίζουμε να μπορέσει να στηριχτεί ο κόσμος, να κινηθεί ξανά η οικονομία, η πραγματική οικονομία, γιατί τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη όλοι. Είναι ενθαρρυντικό, συνεχίστε, γιατί χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα. Ας το ακούσουν και άλλοι και από την περιφέρεια, Δήμαρχε. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Εγώ σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε αυτό το κίνητρο που δίνουμε για να έρθουν νέοι άνθρωποι στον τόπο μας να επιχειρήσουν. Για να διευκρινίσω, δεν χρειάζεται να είναι δημότες μας. Mm-hmm. Ο οποιοδήποτε νέος έρθει και κάνει επιχείρηση στον τόπο μας. Ακόμα καλύτερα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Συνεχίστε καλά, έτσι. Καλύτερα. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα ήταν ενθαρρυντικό να το κάνουν.